κανονικό μου όνομα είναι Κατερίνα Πιτσαλίδου, αλλά το ψευδόνυμο μου στο freestyle είναι Λάιντα. Κάνω freestyle basketball 4,5 χρόνια. Βασικά είδα εσένα και τον 2M στον δρόμο, στο Σύνταγμα, να κάνετε κόλπα. Με είχε φέρει ο αδερφός μου, ο Άλεξ ο Πιτσαλίδης. Ο Άλεξ είναι ο αδερφός μου, κάνει freestyle football. Όταν ξεκινάς και θες να μάθεις κάτι, πέρα από το γεγονός ότι πορώνεσαι, για να φτάσεις και σε ένα αλφα επίπεδο, θέλει πιο πολλές ώρες προπόνηση. Μετά όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο που είσαι εσύ ικανοποιημένος, γιατί εγώ είμαι ικανοποιημένη τώρα, εντάξει, τώρα κάνω όποτε βρω χρόνο, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να μείνω σταθερή σχεδόν σε αυτό που είμαι και να εξελίξω κάποια άλλα πράγματα στο freestyle. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία, αλλά ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Ρυθμική γυμναστική, ενόργανη γυμναστική, κάνω και ακροβατική γυμναστική. Κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ζωγραφίζω. Να δεις, η ζωή μου είναι. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Θέλω να πιάσω δουλειά σε ένα σχολείο, γιατί λατρεύω τα παιδάκια και τη δουλειά μου. Και αργότερα, όταν έχω και τους πόρους, θα ήθελα να ανοίξω έναν σύλλογο που να έχει μέσα γυμναστική και χορό και βέβαια freestyle basketball. Καλά. Θα σε βάλω σύνομαι το διδάσκεις. Ναι, κάνε μου τέτοια. αυτά τώρα κυρίως. Αυτά είναι τα δύο μου μεγάλα όνειρα. Επίσης υπάρχει και μια κοπέλα. Δυστυχώς η κοπέλα τώρα δεν είναι στην Ελλάδα και έχει βγει στο εξωτερικό. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτήν, γιατί νομίζω ότι είστε μια πολύ καλή ομάδα και πολύ καλές φίλες επίσης. Την μισώ αυτή τη στιγμή που έχει φύγει και με έχει αφήσει μόνη μου εδώ πέρα, μέσα στους μαντραχαλάδες. Ναι, είναι η Μιλιάνα, είναι η κολλητή μου και η Οφίλια. Κάνει και εκείνη freestyle. Όσοι ήμασταν εδώ πέρα μαζί, η αλήθεια είναι να κάναμε περισσότερο, βγάζαμε και βίντεο μαζί, υπάρχουν στο YouTube. Σε αυτό για τα ταξίδια, ξεκίνησα με το πρώτο ταξίδι στην Μπαρτσελώνα, που ήταν το summer camp που είχε κάνει αυτή η κοινότητα. 1, 2, 3, summer camp. Και εντάξει, εκεί πέρα δεν διαγωνίστηκα ακριβώς, αλλά πήρα ένα βραβείο για το καλύτερο attitude σε show. Και μετά το δεύτερο ταξίδι ήταν, ξέρεις και εσύ ήσουν, ήταν στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, αλλά διαγωνιστήκαμε στη Βουδαπέστη. Και πιστεύω, ήταν, ναι, και πιστεύω ότι ήταν τα μοναδικές στιγμές που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι Olympians. Όλοι Olympians που ασχολούνται με το freestyle basketball. Ακριβώς. Και ήμασταν μια τρελοπαρέα αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, το θυμάμαι. Διασκέδαση τα πάντα, ήταν όλα. Ήταν πολύ ωραία. Μέχρι και το battle ήταν τόσο πολύ διασκεδαστικό. Δηλαδή και μετά που έχασα, ξέρεις, δεν με πείραξε καθόλου. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα, ξέρεις, συνεχίζω μόνη μου όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει ο χρόνος που μου απομείνει από τη δουλειά. Επόμενο επεισόδιο, follow the next step, μην ξεχνάτε μάγκες, subscribe.